Εφέντη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε εκ μέρους της Ένωσης Γονέων που βρίσκεστε εδώ απόψε για να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί για αυτό το άναρχο και ανάποδο άνοιγμα των σχολείων. Η Ένωση Γονέων Αγρινίου θεωρεί πως τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί από την πλευρά της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων είναι εντελώς αποσπασματικά και δεν δημιουργούν ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Εμείς οι γονείς θα παραμένουμε σε ετοιμότητα και διεκδικούμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές το δικαίωμα των παιδιών μας για το σχολείο και την κοινωνία που δικαιούνται. Δεν θα επιτρέψουμε οι ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες το τελευταίο διάστημα βιώνουμε και η διαχείριση της πανδημίας να διευρύνουν τις κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες. Αγωνιζόμαστε για ένα αποκλειστικά δωρεάν δημόσιο σχολείο σε κατάλληλες ασφαλείς κτηριακές υποδομές με όλο το απαραίτητο προσωπικό και μόνιμα διορισμένους καθηγητές οι οποίοι να καλύπτουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης ολόπλευρης εκπαίδευσης. Διεκδικούμε και ζητούμε ανοιχτά, καθαρά και ασφαλή σχολεία. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί συνάδελφοι και συμπολίτες, η έναρξη του σχολικού έτους έφτασε και δυστυχώς είμαστε αντιμέτωποι με μια απογοητευτική πραγματικότητα. Ενώ μεσολάβησε ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να γίνουν εκ μέρους του Υπουργείου οι κατάλληλες προετοιμασίες, η ανικανότητά του αποδεικνύεται κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό. Οι ασαφείς οδηγίες και οι απανωτές ανακοινώσεις που συνεχώς αναιρούν τις προηγούμενες φανερώνουν μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Χρησιμοποιώντας επικοινωνιακά παιχνίδια, διατυμπανίζουν στα κανάλια ότι όλα είναι έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά και να στείλετε κι εσείς αλλά και εμείς με ασφάλεια στα σχολεία τα παιδιά μας. Ως εκπαιδευτικοί, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την τελείως διαφορετική πραγματικότητα εκ των έσω. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, όντας σε κατάσταση πανικού και προσπαθώντας να συγκαλύψει την άγνοιά του σε ζητήματα σχετικά με τη σχολική καθημερινότητα, εναποθέτει όλες τις ευθύνες πάνω στο εκπαιδευτικό προσωπικό και κάνει επίκληση στην ατομική ευθύνη γονέων και μαθητών. Ζητούν και από εμάς και από εσάς να υπερβούμε αυτούς για να καλύψουμε τη δική τους ανικανότητα με πολλούς τρόπους. Σας διαβεβαιώνουν ότι οι μαθητές θα υποθειαστούν με μάσκες και παγουρίνο, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι η μόνη απαιτούμενη λύση για να μην μεταδίδεται ο ιός. Ξεχνούν να σας αναφέρουν ότι τα παιδιά σας θα στηβάζονται σε πολλές περιπτώσεις σε 25 τμήματα, μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για επιπλέον προσωπικό, ούτε για κτίρια στα οποία θα στεγάζονται με την ελάχιστη αξιοπρέπεια εκπαιδευτική και μαθητές.